Κύριε Δελή, ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα κινηθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εν ώψη της Πρωτομαγιάς, διότι η κυβέρνηση μετέφερε τις εορταστικές συναθρήσεις και εκδηλώσεις για το ερχόμενο Σάββατο, στις 9 του μήνα. Κοιτάξτε, κύριε Τζούνο, δεν νομίζουμε ότι μπορούν να μεταφερθούν ή πρέπει να μεταφερθούν και οι εργατικές διεκδικήσεις. Άλλωστε, οι φετινές συμβολικές, επαναλαμβάνω, συμβολικές εκδηλώσεις της εργατικής Πρωτομαγιάς, οι φετινές που είναι μέσα στην πανδημία. Mm-hmm. Γιατί για αυτές μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε ούτε για ταξίδια, ούτε για εκδρομές, ούτε για τραπεζώματα, ούτε για γλέντια. Νομίζουμε ότι αποτελούν και δίνουν ένα διπλό θετικό μήνυμα. Έχουν ένα διπλό θετικό συμβολισμό. Άρα θα βγείτε στον δρόμο να διαδηλώσετε, πρώτον, κύριε Δελή. Θα σας πω. Τα σωματεία καταρχήν καλούν για τις εκδηλώσεις και τα σωματεία αναλαμβάνουν και την ευθύνη και θα την αναλάβουν με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν και τηρώντας όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για τις δημόσιες συγκεντρώσεις. Άλλωστε δεν απευθύνονται γενικά και μαζικά σε όλους. Θα ληφθούν όλα εκείνα τα μέτρα. Θα αποτελέσουν λοιπόν διπλό μήνυμα και διπλό συμβολισμό, κύριε Τσούνο, και για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, αλλά και για τις αναγκαίες σήμερα διεκδικήσεις που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι για τρία πολύ απλά πράγματα. Πρώτον, για να πάρθουν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, γιατί εκεί πρέπει να πάρθουν. Εκεί έχει εκδηλωθεί μέχρι τα τώρα και με τον καλύτερο τρόπο η ατομική ευθύνη. Να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με προσωπικό, με μόνιμο προσωπικό, και βεβαίως να πάρθουν πίσω όλα τα αντεργατικά μέτρα που λήφθησαν με τις διαδοχικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όλα αυτά που μπήκαν κάτω από το μανδύα των οικονομικών μέτρων. Ο γιορτασμός λοιπόν μεθαύριο την Παρασκευή, κύριε Τσούνο, της εργατικής Πρωτομαγιάς θα έχει έναν διπλό συμβολικό χαρακτήρα και προστατευόμαστε και διεκδικούμε. Να μην ανησυχεί ο κόσμος, κανείς να μην ανησυχεί. Θα είναι την Παρασκευή από τα πιο ασφαλή μέρη οι εκδηλώσεις, οι πρωτομαγιάτικες, για να τιμηθεί. Παρά το γεγονός πάντως ότι απαγορεύονται, κύριε Δελή, έχουν απαγορευτεί. Δηλαδή, απαγορεύεται να γίνουν, και αυτό το λένε και οι επιστήμονες. Λοιπόν, να πάρω το σχόλιο του κυρίου Παπαδόπουλου. Τηρώντας αυστηρά όλες τις οδηγίες που πρέπει να τηρούνται. Μάλιστα. Όχι μονάχα στους δημόσιους χώρους, αλλά και στους χώρους δουλειάς. Και εκεί δεν τηρούνται, κύριε Τσού. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Κύριε Παπαδόπουλε. Θα μπορούσαν να πάνε μία εβδομάδα πίσω. Δεν ήταν θέμα αυτό. Εντάξει, κύριε Σιμόπουλε. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε. Με συγχωρείτε, κύριε Τσού. Μην αδικήσουμε το συνομιλητή μας. Έχω μόνο 1,5 λεπτό στη διάθεσή μου, σας παρακαλώ. Λοιπόν, δηλαδή θα έχει τελειώσει η πανδημία. Κύριε Παπαδόπουλε, το ερώτημα είναι προς τον κύριο